με χρήστες. Ωραία τι μαθαίνεις τα διαλύματα. Πολύ ωραία. Μια χαρά λέω περνάμε. Πάρα πολύ ωραία τρώμε, περνάμε, καθόμαστε, περνάμε καλά. Για πες βρε Φέη. Τι να πω, να πω ότι ένα χρόνο μετά. Συνάντησε το Μιχάλη Ρακιτζή, είναι αξιολάτρευτο το παιδί. Εγώ, πότε θα παντρευτεί αυτό το παιδί, πότε θα παντρευτεί. Δεν μπορεί να παντρευτεί γιατί δεν το έχει ακόμα διαχειριστεί στο μυαλό του. Αλλά περνάει καταπληκτικά. Ξέρεις, γιατί εμένα με εκνευρίζει γενικά όταν σου κάνω αυτή την ερώτηση, πότε θα παντρευτεί. Αλλά επειδή ξέρω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια. Τι ζώδιο είναι ο Μιχάλης, να καταλάβει. Τι. Τι ζώδιο είναι. Κρυός, το ξέρω. Άκουσε. Περνάνε ξέρω όμως... όλος κρυός. Περνάνε πάρα πολύ ωραίο όμως. Λοιπόν. Μα είναι, είναι τόσα χρόνια, είναι με την Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου. Ναι. Πόσα χρόνια είναι μαζί, παιδιά. Πολλά, πάρα είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Πόσα, 6 χρόνια, 7. Ναι. Για πάμε αλλά να το δούμε. Σου απαντάει, τον ρωτάς. Βεβαίως. Και γιατί δεν παντρεύεται και όλα αυτά. Για πάμε. Οι εμφανίσεις τους στην τηλεόραση είναι πάντα λιγοστές. Η Φέη Πετράκη και το Μεσημεριανό Εξπρές συναντούν το Μιχάλη Ρακιτζή στην επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα. Ο γνωστός τραγουδοποιός μιλά για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision το 2002, για τη σχέση του με την Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου και τη δύσκολη στιγμή στη ζωή του 10 χρόνια πριν όταν και έχασε τον πατέρα του. Νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει να λυγίσεις περισσότερο από την απώλεια ενός δικού σου ανθρώπου. Και το λέω γιατί αυτό μου συνέβη μία φορά στη ζωή μου όταν έφυγε ο πατέρας μου. Επαγγελματικά και είναι αστείο να λυγίζεις για τέτοιους λόγους. Ίσα έχει suspense το να φέρνεις τα πράγματα έτσι ώστε να φεύγει αυτό το flat. Όσοι ξέρουν από την απώλεια ενός γονιού καταλαβαίνουν ότι είναι είναι σαν να φεύγει μια κολόνα από το σπίτι, ας πούμε. Σε ζηλεύω επειδή σ' αγαπάνε πολύ. Νομίζω ότι σταθερά αποφεύγεις το γάμο. Εντάξει. Τον αποφεύγεις ή σε αποφεύγει. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ίσως να είναι και το δεύτερο. Ίσως να είναι και το δεύτερο. Δεν είμαι κατά. Απλά εντάξει. Τον φοβάσαι το γάμο. Δεν ξέρω. Ίσως να φοβάμαι τις δραματικές αλλαγές στη ζωή μου που προφανώς να μην υπάρχουν, να είναι όλα στο μυαλό μου, έτσι. Δραματικές αλλαγές μπορεί να είναι τα παιδιά, ας πούμε. Δεν θες να σε φωνάζουν μπαμπά, 5-6 παιδάκια μέσα στο σπίτι να κυκλοφορούν. Νομίζω ότι δεν θα τα άφηνα να με φωνάζουν μπαμπά, θα ήθελα να με φωνάζουν Μιχάλη. Αλήθεια. Ναι. Και όπως και τα νύψια μου, δεν με έχουν φωνάξει ποτέ θείο. Μιχάλη με λένε. Τώρα είσαι με την Κωνσταντίνα και όλοι μιλούν για ένα γάμο που θα έρθει. Αλλά αυτό που ξέρεις, που σε ρωτάω, είναι σαν να αποφεύγεις τη δέσμευση. Εντάξει, κοίταξε, όχι, δεν είναι ότι το μόνο πράγμα που αποφεύγω είναι να αναφέρομαι στην προσωπική μου ζωή. Ναι. Είσαι όμως καλά. Ναι, μα. Ευτυχισμένος. Ναι, βέβαια. Αν δεν ήμουν, θα ήμουν αλλού. Φαντάζομαι. Δεν, με το ζόρι δεν έχω μείνει ποτέ κάπου. Ούτε σε δουλειά, ούτε σε σχέση, ούτε πουθενά. Έχεις μετανιώσει για κάτι? Για αρκετά. Όχι σε σημείο να πάω να κρεμαστώ. Απλά έχω μετανιώσει. Έχεις μετανιώσει για την Eurovision? Ναι, έχω μετανιώσει. Σε τι στυλ όμως? Όχι γιατί πήγα, αλλά γιατί δεν γνώριζα περισσότερα πράγματα πριν πάω. Γιατί δεν το είχα ψάξει καλύτερα να δω τι είναι. Γιατί ευνηδιάστηκα εντός εισαγωγικών πάντα. Οι κριτικές τότε σε πλήγωσαν? Όχι. Είμαι απόλυτα ειλικρινής αυτό.
Δεν με έχει ενοχλήσει. Το να βλέπεις, ας πούμε, με 5 βλαμμένους να ορίονται, οι οποίοι δεν είχαν και οι περισσότεροι καμία σχέση, ας πούμε, ξέρεις, με το όλο. Απλά βρήκαν την ευκαιρία τους. Για μένα είναι και λίγο αστείο. Εγώ είχα μία άλλου είδους άτυχη στιγμή, εκείνοι είχαν άνευ λόγου άτυχη στιγμή. Δεν θέλεις ποτέ να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναπάς, να αποδείξεις άλλα πράγματα? Όχι βέβαια, τι να αποδείξεις, δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα στη Eurovision. Μα είναι κουτό, αν ξέρεις τι είναι Eurovision, απλά δεν πας. Τι είναι δηλαδή για σένα, που την είδες πια, εκ των έσω μετά? Θα σου πω τι δεν είναι, για να μην σου πω τι είναι. Mm. Δεν είναι διαγωνισμός τραγουδίου. Mm. Όλα τα άλλα είναι. Δεν είναι για φτασμένους καλλιτέχνες. Δεν έχεις να πας να αποδείξεις τώρα να διαγωνιστείς, γιατί? Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε μόνο μεγάλα ονόματα και πηγαίνουν στην Eurovision, έτσι? Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά το Δισεξαμαρτίν είναι ακόμα πιο παράξενο. Ο Σάκης. Εντάξει, να μην το προσωποποιήσω, νομίζω ότι δεν κερδίζει κανείς τίποτα από αυτό το πράγμα. Ή εκτός, επειδή είναι μια περίοδος, ας πούμε, κάποιων μηνών που είσαι μπροστά συνέχεια στα κανάλια και ασχολούνται μαζί σου, αν αυτό είναι το κέρδος. Αν αυτό είναι το κέρδος, με όποιον το θέλει, ας πούμε, εντάξει, θα συμφωνήσω. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι κέρδος. Δεν τελειώνει μια αγάπη τόσο απλά, ας πούμε, για προσωρινά. Ο Μιχάλης Ραγκητζής βρίσκεται και πάλι ζωντανά στη σκηνή, στο Ghost House, μαζί με τον Θάνο Καλλύρη. Ο άνθρωπος της μουσικής εξηγεί γιατί δεν θα συμμετείχε κατ' ουδένα τρόπο σε κάποιο μουσικό talent show. Δεν μπορώ να δεχθώ, ας πούμε, ότι ένα παιδί που θα μπορούσε να μοιάζει στο χαρακτήρα το δικό μου θα παίρναγε από ένα reality. Και θα πήγαινες ποτέ? Όχι. Ούτε στα 18 μου, ούτε στα 15 μου. Ως κριτής θα μπορούσε να βρεθείς, για παράδειγμα? Όχι, βέβαια, όχι, όχι. Δεν θα ήθελα να κρίνω κανέναν, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, γιατί νομίζω εκθέτεις τον άλλον και εκτίθεσαι. Σου έχει γίνει ποτέ πρόταση να συμμετέχεις στη τηλεόραση? Είτος κριτής σε reality, είτος, αν θέλεις, συμπαρουσιαστής, γιατί γι' αυτό το βλέπουμε αρκετά συχνά. Όχι βέβαια, νομίζω ότι με ξέρουν. Σε αυτά είμαι αρκετά σοβαρός και δεν θα μου κάνει κανείς κάποια τέτοια πρόταση, γιατί ξέρει και την απάντησή μου. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό πολύ καλύτερα από μένα. Δεν θα το έκανα, όχι. Δεν είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πολλά από τα τραγούδια που ανέχει όλα είναι προσωπικά του βιώματα. Εγώ και ο Κούφας, ας πούμε. Γι' αυτό έχουμε γνωρίσει για την Κούφα. Ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Καλά όλα αυτά, και το προκαλείς και το προηγούμενο. Για μένα, γιατί στην Eurovision μου άρεσε πάρα πολύ ο Μιχάλης Ρακητζής. Πάρα πολύ μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μια συνεργασία που είχε κάνει με την Ελένη Δημού και είχε βγάλει, αν θυμάμαι καλά, τότε, το «Δεν πιστεύω». Παιδιά, τι τραγουδάρα. Η επόμενη βάση συνέντευξη θα είναι με μια βόλτα με το ελικόπτερο, που είναι η μεγάλη αγάπη του Μιχάλη. Ποιος θα την κάνει τη συνέντευξη? Εσύ θα πας. Το αντιπραγματευτήκαμε, γιατί δεν είναι εύκολα σε ελικόπτερο. Βασικά δεν θα είναι. Θα κάνει το ελικόπτερο. Δεν θα είναι ο Μιχάλης. Όχι, δεν θα είναι ο Ρακητζής, θα είναι ο Σκαντέρ. Γιατί έχουμε ζητήσει να το κάνουμε να φανεί σαν ατύχημα. Μετά τα μοναστήρια θα πάει σε ελικόπτερα. Αυτό πάλι. Του αρέσει πάρα πολύ. Λέτε να λύνει, όπως λέει εκείνος, ο ελικόπτερος. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό συνθέτης. Πάμε στον Δημήτρη Σουρά. Ναι, πάμε στον Δημήτρη Σουρά, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους ψυχιάτρους. Mm-hmm. Εμείς το έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία, τον αγαπάμε και πάρα πολύ. Το συναντήσαμε και ξεδιπλώνουμε όλο το life story του, δηλαδή την ιστορία της ζωής του. Νομίζω ότι δεν έχει ανοίξει ποτέ το σπίτι του, δεν έχει μιλήσει.